Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα χειροκροτήματα ήταν για τον Υπουργό, έτσι. Για αυτόν που έρχεται, όχι για αυτόν που φεύγει, τέλο πάντων. Εγώ είμαι ένα απλό υπηρεσιακό υπουργό και ο λόγο που είμαι εδώ είναι για να μπορέσω να, και νομίζω ότι το κατάφερα, με τη βοήθεια όλων εδώ, βέβαια, να κρατήσουμε το Υπουργείο στο ύψο που πρέπει να είναι τη χώρα μα να συνεχίσει να λειτουργεί, σε να μην υπάρχει κανένα κενό. Και αυτό κάναμε. Έτσι λοιπόν, παραδείγματο σήμερα τη Σκητάλη στον νέο Υπουργό, ήρθε από ένα μήνα που πραγματικά τα είχε όλα. <laughs> δηλαδή, θεωρώ ότι παρόλο που είναι ένα μήνα, μου φάνηκε σαν να πέρασε ένα χρόνο. Θα τα τόσο πολλά πράγματα που κάνουμε. Ήταν μια συμπυκνωμένη έτσι ε, κατάσταση. Δεν χρειάζεται να θυμίσω το Λαβάγιο, τις νησίδες του Εύρου, ε, όλα τα προβλήματα που φάνηκαν όσο καιρό ήμασταν εμείς εδώ. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η υπηρεσιακή μας κυβέρνηση κατάφερε πάρα πολλά, γιατί όχι μόνο το δικό μας Υπουργείο, αλλά πολλά Υπουργεία. Αντιμετωπίσαν διάφορα απρόοπτα και όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είμαι πολύ περήφανο για την κυβέρνησή μα και για τον πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρμά, που καταφέραμε και τα τελειώνουμε με θετικό πρόσωπο, θα έλεγα. Εμεί, εδώ, σαν Υπουργείο, για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι η, το... η συμφωνία των... του Λουξεμβούργου. Που καταφέραμε δηλαδή. Και κλείσαμε μια συμφωνία που σερνόταν από το 2016. Μου έπεσε. μου <laughs> και εμένα τόσο κλήρο. Παρόλο που ήμουν υπηρεσιακό, αλλά ήταν τόσο σημαντικό και τόσο σπουδαίο. που πραγματικά βάλαμε τα δυνατά μα. με την αμέριστη βοήθεια τη ε, μόνιμη αντιπροσωπείας που έχουμε εκεί, που ήταν. Ε, δεν μπορώ να πω. χωρί αυτό δεν θα έκαναμε καμία συμφωνία. με τη βοήθεια του Γενικού μα Γραμματέα, του Πάτροχλου, που ήμασταν μαζί εκεί όπου πραγματικά κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Δηλαδή φέραμε ένα κατά 80-85% ε, αυτό που πήγαμε εκεί για να πετύχουμε. Σε χοντρές γραμμές, τι καταφέραμε, να αλλάξουμε πράγματα τα οποία χρόνια δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Δηλαδή, κατά να υπάρχει ο μόνος μηχανισμός αλληλεγγύης. Όχι έτσι ad hoc, να είναι εκεί, στάνταρ. Και υπάρχει πλέον. Δεύτερον, το ότι στο σχέση με το Δουβλίνο, τα χρόνια γίνανε 18 μήνε, ότι θα υπάρχει ετήσια συνάντηση των Υπουργών, κάτι το οποίο λίγοι το καταλάβανε, των Υπουργών σε ετήσια βάση, όπου θα συναντιούνται και θα προσαρμόζουν ή θα αλλάζουν άλογα με το τι έχει γίνει τον προηγούμενο χρόνο. Και βέβαια τα ελάχιστα που δεν καταφέραμε να περάσουμε ως χώρα, ευελπιστούμε ότι με την προσπάθεια αυτή την ετήσια συνάντηση, θα καταφέρουμε να γίνει και αυτό. Ένα άλλο σημείο που θέλω να πω είναι οι δομέ μα. Εγώ επειδή από το προηγούμενο μου πόστο είχα ζήσει όλε αυτέ τι δομέ ε, πριν γίνουν και θυμάμαι ποια ήταν η κατάσταση με του ανθρώπου που μέναν εκεί, πρέπει να σα πω ότι είδα μια άλλη. Έναν άλλο πλανήτη, πώς το πω, τόσο πολύ. Εξαιρετικές οι δομές. την, είχα την ευκαιρία να πάω στην ΚΟ, στη Σάμο, στα Διαβατά και στην Οριστιάδα. Ένα συγκρότημα εξαιρετικό από κατασκευές. Ε, μια δομή πολύ καλή, το προσωπικό εξαίρετο. Και μάλιστα εδώ θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό το προσω... Επειδή Δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά, με, μου τα λέγανε με κάτι, πώς το λένε, ε, σοχ, μοχ και διάφορα τέτοια. Ε, δεν τα ξέρω καλά αυτά, τέλο πάντων ε, κινδυνεύουμε αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν χωρί δουλειά για κάποιε τεχνικέ Πρέπει να προβληθεί ένα τρόπο, κύριε Υπουργέ, αυτό το έμπειρο προσωπικό να κρατηθεί και μετά το, το τέλο του ΣΟΧ και του μόχ κλπ. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. να <κλώμη> <κύριε> Όχι, πραγματικά θεωρώ ότι είναι προ συμφέρον του Υπουργείου και των υπηρεσιών γενικότερα το να κρατάνε ανθρώπου οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά. Εξάλλου, όπω είπα και στο, στη δομή μα, στη ΣΑΜΟ, αυτή τη δουλειά δεν την κάνει για το μισθό. Την κάνει γιατί την αγαπά και γιατί σ' αρέσει. Δεν είναι δουλειά που την κάνει γιατί θα πάρω, πάρα το περοκάματο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και πολύ ουσιώδε αυτού του ανθρώπου που και φιλότιμοι και αγαπάνε τη δουλειά του και την ξέρουν και έχουν εκπαιδευτεί από εμά να συνεχίσουν να δουλεύουν και μετά τα σοχ και τα λοιπά. Δηλαδή, Σκεφτείτε τώρα, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, μετά θα πρέπει να κάνει πρόσκληση, να δουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν ξέρουν, πρέπει να του Είναι, δεν είναι καλό για το Υπουργείο και για την, πραγματικά για τη λειτουργία του. Δεν είναι καθόλου καλό. Ε, ας μην ξεχνάμε και όσο ότι χωρίς αυτούς δεν υπάρχει Υπουργείο, έτσι. Αυτή είναι η ρεχοκαλιά του Υπουργείου. Δεν θέλω να σα κουράσω παραπάνω. Δηλαδή, κάναμε κάποια πράγματα. Σα είπα ότι το σημαντικότερο για μα ήταν να δείξουμε ότι το κράτο συνεχίζει να λειτουργεί. Και ο λόγο που έκανα αυτά τα ταξίδια ήταν πραγματικά καταρχήν να δώσω του ανθρώπου αυτού να του δείξω το πώ το Υπουργείο είναι κοντά του, το πώ το του λογαριάζει και το πόσο είναι μαζί του. Και βέβαια να πούμε και παραπάνω, να δούμε και να δείξουμε και στον κόσμο τι νέε δομέ. Που φτιάξαμε από εκεί και πέρα. Τα προγράμματα που έπρεπε να υπογραφούν και να μπουν σε λειτουργία έγιναν, υπογράφηκαν δηλαδή από μένα. Ό,τι εκκρεμότητα υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό ε, που είχε αφήσει ο προηγούμενο υπουργό ο κ. Φιλαράκη υλοποιήθηκε και το χαίρομαι όλο αυτό και είμαι πραγματικά περήφανο που το κάναμε. Και βέβαια ε, η. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τα είπα στον Υπουργό ότι κάποιε δράσει οι οποίε πρέπει να, να γίνουν το στο μόνο το δυνατό. Κάποια σκία, κάποια αυτά, τα ξέρετε όλα αυτά. Ε, και αυτά. Δεν θέλω να σα πω παραπάνω πράγματα. Δηλαδή, καταλάβατε ότι αυτό που θέλαμε να κάνουμε το πετύχαμε όσο μπορούσαμε, όσο καλύτερα μπορούσαμε. Σα ευχαριστώ πολύ και τώρα θα...